σύνδεση με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση για τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, που θα μας μεταφέρει, Παναγιώτη, και τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν από την αστυνομία. Το σχέδιο συγκάλυψης του εγκλήματος που υλοποίησε ο Μπάμπης Αναγωστόπουλος είναι αυτό που έχει προκαλέσει, Απόστολε, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εντύπωση στους αξιωματικούς του τμήματος διεύθυνσης εγκλημάτων κατά ζωής που ασχολήθηκαν με την υπόθεσή του. Αρχικά το βασικό πιστήριο πάνω στο οποίο έχτισε, θα σου έλεγα, όλη αυτή την σκηνοθεσία περί ληστρικής επιδρομής των αόρων των ληστών ήταν ένα παραβιασμένο παράθυρο. Ήταν το ανακλεινόμενο παράθυρο το οποίο βρισκόταν μόνιμα σε ανάκληση προκειμένου να μην υπάρχουν οι οσμές στο υπόγειο του κτηρίου. Είναι η φωτογραφία, όση ώρα τα περιγράφεις, Παναγιώτη, είναι η φωτογραφία που εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εικόνα μας. Είναι η εικόνα ακριβώς από το παράθυρο το οποίο υποτίθεται ότι είχε παραβιαστεί από τους δράστες. Ναι, Παναγιώτη. Την παραβίαση, μάλιστα, όπως το λέτε, την έκανε μεταξύ 5 και 22 και 5 και 54, όπως φαίνεται, τουλάχιστον να κινείται και να ανεβαίνει ο ρόφος. Εκεί δημιουργεί την εικόνα της διάρκνης. Αν παρατηρήσουμε καλά, στο κάσωμα υπάρχουν κάποιες εκδορές που προσομοιάζουν με ένα κατσαβίδι, με τη χρήση ενός κατσαβιδιού, ενώ στο περβάζι του παραθύρου βρέθηκε ένας μικρός μεταλλικός γάτζος. Είχε ξεβιδώσει και τις βίδες από τους μετεσέντες και είχε αφήσει, θα σου έλεγα, λίγο ακατάστατα συσσαγωγικά κάτω στο πάτωμα. Το πιστήριο νούμερο 35, δηλαδή η κάμερα στο καθιστικό της μεζονέτας, που έχει αφαιρέσει λίγο νωρίτερα, που έχει σπάσει και έχει αφαιρέσει και την κάρτα μνήμης, την οποία έκοψε με ψαλίδι και πέταξε στην τουαλέτα, τη βλέπουμε να είναι πεσμένη δίπλα από τον καναπέ που βρισκόταν ο Μπάμπης Αναγωστόπουλος μαζί με την μικρή Λιδία, μαζί με ένα μπουκάλι νερό και κάτι παιδικά παιχνίδια, προκειμένου να προκαλέσει μια εικόνα ακαταστασίας και έρευνας. Επίσης, την εικόνα αυτή την είδαμε μόλις, Παναγιώτη, αυτή που περιέγραψες. Ναι. Το πιστήριο νούμερο 36 είναι το επιτραπέζιο παιχνίδι, η Μονόπολη. Εκεί που θεωρητικά υποστήριξε ο Μπάμπης Αναγωστόπουλος ότι είχε κρυμμένα 9.500 ευρώ, το είπε στους δράστες, αλλά παρόλα αυτά επίμονα αυτοί αναζητούσαν περισσότερα χρήματα. Το βλέπουμε ότι βέβαια τα 9.500 ευρώ ήταν ανύπαρκτα, δεν υπήρχαν καν στον Καμβά, ποτέ στο σπίτι. Η αναζήτηση ήταν φανερά επιλεκτική, Απόστολε, καθώς δεν είχαν πειράξει κανένα άλλο παιχνίδι, μόνο τη συγκεκριμένη Μονόπολη. Υπάρχει μια σχετική φωτογραφία που δείχνει ακριβώς το έπιπλο απέναντι, που δεν έχει ενοχληθεί καθόλου παρά μόνο η Μονόπολη. Mm-hmm. Στο στιγμιότυπο, βέβαια, που έχουμε δει του Μπάμπη Αναγωστόπουλου μαζί με την Λιδία στις 12 η ώρα και 23 δευτερόλεπτα και τα μεσάνυχτα, που φαίνεται να έχει αποτυπώσει στο κινητό της τηλέφωνο η Καρολάιν από την εφαρμογή που ήταν συνδεδεμένη με την κάμερα, είναι ακόμα, αποτελεί ακόμα γρίφο για ποιο λόγο το έχει κάνει. Βέβαια, να πούμε ότι μέχρι και τη 1:19 φαίνεται ότι συγκεκριμένος χρήστης που είχε πρόσβαση στο ρούτερ ενδεχομένως προέβαινε και σε μια εικονογράφηση, παρακολουθούσε και εκείνος τι ακριβώς συνέβαινε στο καθιστικό της οικογένειας. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτή την κάμερα και γενικότερα στην κάρτα μνήμης είναι ότι δεν μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς η ώρα που βγήκε από την συγκεκριμένη κάμερα. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να δείξει αν το έγκλημα ήταν προμελετημένο ή όχι. Παναγιώτη Σπυρόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνθούμε ξανά μαζί σου.